Ανδρέα Στεφανάκη, σε ξέρω χρόνια, γνωριζόμαστε χρόνια. Ξέρω την οικογένειά σου και ξέρω ότι είναι μία από τις λίγες οικογένειες σήμερα σε αξία. Και δεν το λέω έτσι για να σε κολακέψω, αλλά έτσι είναι, έτσι πιστεύω εγώ. Αυτή η καθώς πρέπει οικογένεια που έχεις λοιπόν, πώς καταφέρνει, ή εσύ σαν καπετάνιος της οικογένειας, πώς καταφέρνεις σήμερα σε αυτήν την παλιοκατάσταση που επικρατεί και αντιστέκεσαι απέναντι σε αυτή την κατηφόρα των αξιών που υπάρχει? Το μυστήριο του γάμου που παντρεύεται κάποιος, αν ρωτήσεις κάποιον, πάλι θέλω να το πω ταπεινά, δεν είναι ότι εγώ το ξέρω, αλλά η αλήθεια όμως είναι ότι αν ρωτήσεις κάποιον, φίλε, έλα σου παντρεύεται, ναι, δεν μου λες, για πες μου το μυστήριο του γάμου, τι είναι το μυστήριο του γάμου? Το μυστήριο του γάμου. Τι είναι το μυστήριο του γάμου? Το μυστήριο του γάμου, να πει ο παπάς μου με το μυστήριο του γάμου και παντρευτήκαμε. Κανείς δεν ξέρει τι είναι το μυστήριο του γάμου. Ένας όμως που ψάχνει, και πρέπει να ψάξουμε, να ξέρουμε τι είναι το μυστήριο του γάμου. Το μυστήριο του γάμου είναι ότι ο νηφίος, ο γαμπρός, καλείται να παίξει το ρόλο του Χριστού και να συμπεριφερθεί στη νύφη, που η νύφη είναι όλη πιστή. Και πρέπει να, και η κεφαλή της οικογένειας είναι ο άντρας, δεν είναι η γυναίκα. Σήμερα αλλάξαν οι όροι. Ναι, ναι. Και είναι αυτή η γυναίκα που θέλει να κουμαντάρει τον, έχει τον άντρα εκεί στην άκρη και κάνει αυτή κουμάντου. Και το πάει το θέμα στην ασυδοσία όμως. Δηλαδή μιλάνε για ισότητα, αλλά δεν είναι αυτή η ισότητα. Οι περισσότερες το πάνε στην αλητεία, στην ασυδοσία. Είναι αλητεία. Η ισότητα είναι καλό, γιατί ο Χριστός διαφέρει την ισότητα. Ναι. Αλλά όμως τι γίνεται? Άλλος είναι ο ρόλος της γυναίκας, γι' αυτό πρέπει ο άντρας να δεχτεί το ρόλο της γυναίκας, υπάρχει ο σεβασμός, και άλλο ο ρόλος του άντρα. Για βάλε ένα φίδι σε μια γυναίκα, βάλε ένα βατραχάκι, για βάλε μια κατσαρίδα, για να χτυπήσεις την πόρτα 2 η ώρα τα μεσάνυχτα, ακατουρθεί απάνω της. Άρα βλέπουμε ότι άλλος είναι ο ρόλος της. Άλλος ο ρόλος της γυναίκας. Και γι' αυτό πρέπει η γυναίκα να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, χωρίς ο άντρας να νιώθει ότι αυτός είναι και κανένας άλλος. Όχι, αλλά κακά τα ψέματα, την εξουσία την έχει ο άντρας. Δεν μπορούν, ένα θέμα το συζητάνε βέβαια, ναι, αλλά ο άντρας είναι που θα πάρει τις αποφάσεις, την τελική απόφαση, με ευθύνη η δικιά του. Όταν έρθει η αστυνομία, δεν λέει πού είναι η γυναίκα σου. Τον άντρα ζητάνε. Αυτός είναι υπεύθυνος. Και μια πιο προσωπική ερώτηση έτσι, Αντρέα. Έχεις μεγαλώσει παιδιά αξιοπρεπέστατα. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον γιο στον Κυριάκο, ο οποίος είναι. Τον έχω στην καρδιά μου και είναι από τα λίγα παλικάρια. Έτσι, μεγαλώνοντας τα παιδιά σου, εσύ, τι συμβουλές άραγε σαν πατέρας τους έδινες? Για τη ζωή, για το σεβασμό, για αυτά. Το πρώτο πράγμα που αρχίνησα να τους μιλάω είναι ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Δηλαδή να με σέβεται σαν πατέρας, ποτέ να με δει το ίδιο. Να σέβεται και να αγαπάει τον κάθε άνθρωπο και να δίνει την τιμή του ο καθενός που ανήκει. Τιμή με την έννοια ότι είναι ο δάσκαλος, να τον σέβεται ότι είναι ο δάσκαλος. Μην τον πάρει άντερε. Σε ανθρώπους που δεν αξίζουν τον κόπο. Σε ανθρώπους που δεν αξίζει τον κόπο, εκεί τους είπα ότι πρέπει. Να γυρίζουν την πλάτη. Όχι. Να προσέχουμε. Όλους πρέπει να τους αγαπούμε. Ναι. Και να δεχόμαστε τον καθένα όπως είναι. Όταν δούμε όμως ότι κάποιος είναι προβληματικός και δημιουργεί προβλήματα, εμάς δεν πρόλαβε ακόμα να μας δημιουργήσει. Καλά να τον προσέχουμε, γιατί θα μας δημιουργήσει εμάς πρόβλημα. Θα του μιλάμε, όλα εντάξει, αλλά. Σε απόσταση. Σε απόσταση. Ας πούμε, άμα το δούμε, ας πούμε, αυτός ότι είναι κλέφτης ή ότι είναι και στα ναρκωτικά. Εγώ στα παιδιά μου έχω μιλήσει για όλα. Τον πήρα μια μέρα στο εμπόριο και τον πήρα στον Άγιο Νικόλα, ξέρω πως θα μας ακούσουν αστυνομικοί. Και εκεί γινόταν το εμπόριο, και ξέρω και πού γίνεται το εμπόριο, και ήταν εκεί την ώρα που δίνα την ηρωίνη. Και βγάζει το τσαντάκι, μου λέει τι κάνει αυτή την ώρα, λέω βγάζει τις δόσεις και τις δίνει. Και γυρίσαμε μετά, μία η ώρα τα μισάνια θα ήταν, και ήταν στα παγκάκια τέζα όλοι και στο ιερό του Αγίου Νικολάου. Και σε 10 μέρες έσκασε από ότι ήταν, πήρε αυτό σκόκα και ήταν ανώθευτη και έσκασε. Και του λέω, θυμάσαι αυτό με το σεντάκι, ναι. Κυρίες και κύριοι, πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα ακούσαμε από τον Ανδρέα τον Στεφανάκη. Του ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας ότι καλύτερο. Ανδρέα, και πάλι σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, Μάρκο.